Μια νέα πιθανή οικογενειακή τραγωδία πρόλαβαν να αποτρέψουν άνδρες της ομάδας Δία στο Ηράκλειο, που συνέλαβαν 65χρονο, ο οποίος εισέβαλε οπλισμένος στο σπίτι της πρώην σύζυγου του. Απλά είδα ότι ήταν η δίωξη Δία συγκεκριμένα και το ψάχναν. Η 64χρονη μητέρα 5 παιδιών τρομοκρατημένη κάλεσε την αστυνομία όταν επιστρέφοντας στο σπίτι της βρήκε στην είσοδο της πολυκατοικίας τον πρώην σύζυγό της σε έξαλλη κατάσταση να βρίζει και να την απειλεί με ένα όπλο όταν διαπίστωσε ότι κάποιος άνδρας τη βοηθούσε να μεταφέρει τα ψώνια. Θα σε σκοτώσω! Αυτός είναι ο αντικαταστάτης! Καθένα στο δρόμο του. Το θεωρώ παράλογο αυτό. Την ακολούθησε μάλιστα μέχρι το διαμέρισμά της, όπου συνέχισε να την απειλεί με το όπλο στο χέρι. Μόλις γύρισε την πλάτη του για να φύγει, η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία. Άνδρες της ομάδας Δίας που έσπευσαν στην περιοχή τον εντόπισαν λίγα μέτρα παρακάτω μέσα στο αυτοκίνητό του. Στο κάθισμα του συνοδηγού βρέθηκε ένα πιστολικρό του, αλλά και ένα μαχαίρι που κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, οι οποίοι φαίνεται ότι πρόλαβαν τα χειρότερα. Απλά είδα τρεις ζητάδες και άκουσα φασαρία, γύρω στις 10 η ώρα έγινε αυτό. Άκουσα φασαρία, βγήκα έξω και είδα τον ψάχνω, δεν ρώτησα εγώ τίποτα. Ο 65χρονος οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Δεν την απείλησα, δεν την έβρισα. Δεν είχα σκοπό να της κάνω τίποτα κακό. Υποστήριξε ενώπιον των δικαστών. Όμως το τριμελές πλημελιωδικείο τον καταδίκασε σε φυλάκιση 2 ετών με αναστολή, ενώ του επιβλήθηκε ο όρος να μην ξαναπλησιάσει την πρώην σύζυγό του σε απόσταση 50 μέτρων. Οι γυναίκες πρέπει να μιλάνε. Πρέπει να διεκδικούν, το είπα και πριν και το λέω όπως το λέω ξανά, πρέπει να διεκδικούν τη θέση τους στον κόσμο. Τα αλλεπάλληλα κρούσματα βίας σε βάρος γυναικών ξεσηκώνουν την κατακραυγή της τοπικής κοινωνίας. Συνηθίσαμε πια, αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Ο καθένας να πάρει το δρόμο του. Δεν με θέλεις, δεν σε θέλω, τέλος. Γιατί να τις αφαιρέσει μια ζωή.